Κυρία Τζανετέα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε στο γραφείο σας και πραγματικά μας έκανε εντύπωση ότι ένα σοβαρότατο θέμα αγροτικό, όπως είναι οι αποζημιώσεις των καταστροφών που έγιναν στις 11-12 του Δεκεμβρίου, γενικότερα έχουν διαμαρτυρηθεί οι παθόντες αγρότες μέσω των συνεταιρισμών τους και μάλιστα ήμασταν και σε σύσκεψη με τον βουλευτή της Λακωνίας, τον κύριο Γρηγοράκο, και τον κύριο Σκανδαλίδη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όμως προχθές λάβαμε ένα έγγραφο από τον Δήμο Ευρώτα και συγκεκριμένα από τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Γρυπιώτη, που αναφέρεται σε, έχει προορισμό τον κύριο Τατούλη, εσάς και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Σαρή, τον Θόδωρο, με κοινοποίηση σε εμάς. Με αυτήν την έννοια το λάβαμε και εμείς. Και πράγματι διαμαρτύρονται οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχουν γεωπόνοι, εκτιμητές για τις ζημιές και λοιπά, οπότε καθυστερεί και η αποζημίωσή τους γενικότερα. Ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό και ορθώς διαμαρτύρονται. Δεν ξέρω σε ποιο έγγραφο αναφέρεστε. Εγώ δεν έχω λάβει κάποια κοινοποίηση αυτού του εγγράφου. Όχι, δεν είναι κοινοποίηση, είναι προς εσάς. Προς τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη, προς την κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Δαμαντία Τζανετέα, και τρίτον τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Κοινοποίηση είναι σε εμάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω λάβει κάποιο έγγραφο προσωπικά εγώ. Δεν ξέρω αν έχει πάει στην περιφέρεια, στην Τρίπολη. Εκτιμώ ίσως να έχει πάει εκεί και να μην έχει σταλεί εδώ σε μένα. Όμως συμφωνώ, επειδή και εγώ το άκουσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι πράγματι έχει περάσει πολύς καιρός. Η κατάσταση κάτω στο Δήμο Ευρώτα και στο Δήμο Ασοπού είναι πάρα πολύ άσχημη, γιατί σε μια δύσκολη συγκυρία όπως αυτή που διανύουμε για όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως για τους αγρότες μας, έχει καθυστερήσει πραγματικά να γίνει η εκτίμηση των ζημιών. Για το σκοπό αυτό, επειδή οι ζημιές είναι πολύ σοβαρές και οι αγρότες έχουν άμεση ανάγκη να αποζημιωθούν, γιατί δεν υπάρχει ούτε εισόδημα, ούτε τιμή στο εισόδημα. Το γνωρίζουμε, δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση του προβλήματος. Είναι γνωστό, ζούμε σε μια αγροτική κοινωνία, όπως είναι η Λακωνία, και η Δήμη αυτή είναι καταξοχήν αγροτική Δήμη. Ο πληθυσμός ασχολείται με την αγροτική οικονομία. Για την έγκαιρη λοιπόν και ακριβή εκτίμηση των ζημιών, με έγγραφό μου έχω ζητήσει, χθες το έστειλα αυτό το έγγραφο, στους Δήμους της Σπάρτης, του Ευρώτα, Μονεμβασίας και Ανατολικής Μάνης, και έχω μιλήσει και με τους κυρίους Δημάρχους και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί να ενισχύσουμε από κοινού το έργο του ΕΛΓΑ, να δώσουν οι Δήμαρχοι έναν ικανό αριθμό γεωπόνων. Υπάρχουν στους Δήμους γεωπόνους. Να σας πω ενδεικτικά ότι από εμάς, από την Περιφερειακή Ενότητα, την ΤΕΑΣ Νομαρχική Αυτοδιοίκηση, μόνο από εμάς έχουν φύγει 6 γεωπόνοι για το Δήμο της Σπάρτης. Οι οποίοι με τι ασχολούνται στη Σπάρτη αυτή τη στιγμή? Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ με τι ασχολούνται. Προφανώς θα ασχοληθούν με κάποια προγράμματα. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως έχω μιλήσει και με τον κύριο Αργυτάκο, ο οποίος είναι, πραγματικά έδειξε διάθεση να συνεργαστούμε όλοι μαζί, και με τον κύριο Τριχύλη. Με τον κύριο Γρυπιώτη δεν τον έχω βρει, αλλά μίλησα με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιωτακάκο, και τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, τον κύριο Ανδρεάκο, και έχουμε συμφωνήσει από κοινού να διαθέσουμε εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα γεωπόνους, μόνο ότι δεν υπάρχουν. Εμείς εδώ έχουμε μόνο 10 γεωπόνους και τα προγράμματα είναι πάρα πολλά, όμως θα διαθέσουμε γεωπόνους, όπως πιστεύω ότι θα μου απαντήσουν θετικά και οι κύριοι δήμαρχοι, γιατί πραγματικά οι αγρότες μας, και ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή, βρίσκονται σε απόγνωση. Θεωρώ λοιπόν τις επόμενες μέρες θα δώσουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό γεωπόνων στον ΕΛΓΑ για να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει μαζί με τους δικούς του γεωπόνους για να γίνει αυτή η εκτίμηση.
Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνομαι ότι και έχω μιλήσει και με τον Σύλλογο των Γεωπόνων, σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη και ανεργίας όπως υπάρχει, ότι θα μπορούσε, έλεγα, πιθανόν να κάνει κάποιες συμβάσεις με τους γεωπόνους για το συγκεκριμένο έργο. Όμως, εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε εάν ο ΕΛΓΑ θα κάνει αυτή τη σύμβαση ή όχι, για να βοηθήσει και τους γεωπόνους που δεν έχουν δουλειά και θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε από κοινού τι λύση εμείς μπορούμε να προτείνουμε για να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία και να μην κρατάμε ομοίρους και σε αγωνία όλους αυτούς τους αγρότες οι οποίοι και έχουν υποστεί ζημιά και που περιμένουν να αποζημιωθούν, αλλά να μην δίνουμε και μια κακή εικόνα προς τα έξω, γιατί ξέρετε υπάρχουν και παγωμένα προϊόντα, να δούμε τελικά να περάσουν οι γεωπόνοι για να γίνει η εκτίμηση και η εξατομίκευση. Αληθεύει, γιατί έχει δοθεί και αυτή η διάσταση, η περίπτωση μάλλον, η δικαιολογία, πέστε το όπως θέλετε, ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να γίνει η εκτίμηση, γιατί αν πέσουν τα πορτοκάλια και οι κορποί που κατεστράφησαν, τέλος πάντων, εάν πέσουν από κάποιο σημείο χρονικό και έπειτα, θα πέσουν, θα αναγκαστούν οι αγρότες για να μην ρυπάνουν το χωράφι τους να τα μαζέψουν για να τα πετάξουν και ούτω καθεξής, οπότε θα υπάρξει μια ανομαλία στην όλη διεκπεραίωση αυτής της υποθέσεως. Ναι, άρα λοιπόν, για πόσο... σωστή εκτίμηση των ζημιών και θα πρέπει να εκτιμήσουμε τις ζημιές πραγματικά για τους αγρότες που έχουν υποστεί ζημιά από τον παγετό της 11ης προς 12-12 Δεκεμβρίου. Το θέμα το άλλο που θέσατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της ρύπανσης, και το οποίο φοβάμαι ότι θα το αντιμετωπίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγή μεγάλη, από την άλλη πλευρά δεν έχει τιμή το αγροτικό εισόδημα, τα πορτοκάλια, ούτε μπορεί να πάει στη χυμοποίηση, και είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Είναι θέματα όμως γενικότερης αγροτικής πολιτικής, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε, όχι εμείς, να υπάρχει βούληση, γιατί μέχρι τώρα έχω την αίσθηση ότι καμία κυβέρνηση δεν είδε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα της αγροτικής πολιτικής. Η κάθε κυβέρνηση προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με εισροές σπόρων, με τις γνωστές επιδοτήσεις. Εθνική πολιτική για την αγροτική μας οικονομία μέχρι τώρα δεν έχω δει να υπάρξει. Άλλωστε, εχθές με την ημερίδα που είχατε στην Τρίπολη, στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του κυρίου Τατούλη και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, τον κύριο Σκανδαλίδη, νομίζω ετέθη το θέμα για μια σύνταξη πλέον κανονικής μελέτης αγροτικής πολιτικής τουλάχιστον στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν ξέρω για τις άλλες. Ναι, είναι ετέθηκε γενικότερα, αλλά εμείς είχαμε μια ημερίδα πάρα πολύ, ένα συμβούλιο, δεν ήταν ημερίδα. Ναι, ήταν συμβούλιο περιφερειακό με ειδικό θέμα, ναι, για το καλάθι των πελοποννησιακών προϊόντων. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο εμείς είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά και το φέρουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, γιατί απαιτείται πολύς χρόνος. Γιατί το καλάθι, έχω την αίσθηση, κύριε Φελούρη, στην περιφέρεια Πελοποννήσου των αγροτικών προϊόντων, είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαμορφώσεις. Γιατί θα υπάρξει μια επιτροπή από κοινού, χωρίς αντεγκλήσεις, θα συμφωνήσουμε για το καλάθι των αγροτικών προϊόντων, και θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο, γιατί έχουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα. Το καλάθι λοιπόν της Πελοποννήσου, εκτός ότι θα είναι πολύχρωμο, θα είναι έγευστο, γευστικό, θα είναι ελκυστικό και για τον πιο δύσκολο καταναλωτή. Το θέμα είναι ποιες πολιτικές θα ακολουθήσουμε στο επίπεδο της περιφέρειας Πελοποννήσου και με ποιες πολιτικές θα προωθήσουμε το καλάθι των αγροτικών μας προϊόντων. Και πώς θα παρακινήσετε και τους αγρότες να κάνουν τις ανάλογες καλλιέργειες. Ναι, όταν εμείς θα έχουμε χαράξει μια πολιτική τέτοια η οποία θα φέρει αποτελέσματα, προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω και οι αγρότες μας θα μπορέσουν να συνταχθούν. Κυρία Τζανετέα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη. Και ελπίζω το συντομότερο να λυθούν τα προβλήματα, παρόλο ότι είχε υποσχεθεί ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ και ενώπιον του Υπουργού στην Αθήνα που έγινε μια ανάλογη σύσκεψη με τους αγροτικούς παράγοντες, τους συνεταιρισμούς δηλαδή Σκάλας και όχι μόνο, είχε υποσχεθεί ότι άμεσα
θα επιληθεί του θέματος. Τώρα δεν ξέρω γιατί καθυστερούν. Νομίζω η όλη καθυστέρηση έχει να κάνει με την έλλειψη γεωτεχνικού προσωπικού. Θεωρώ λοιπόν με αυτή την κίνηση που θα κάνουμε από κοινού, με τους κυρίους δημάρχους, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον ΕΛΓΑ με το προσωπικό που θέλει για να αρχίσει γρήγορα να γίνει η εκτίμηση των ζημιών. Είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή για 50 μέρες μας έχει ζητήσει το προσωπικό ΕΛΓΑ και πιστεύω μέσα σε αυτό το διάστημα να μπορέσει να γίνει η εκτίμηση των ζημιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.